Σύριος, η πιθανή καταγωγή μας από αυτό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός αστεριών είναι μεγάλος, αλλά όχι άπειρος. Και ένας παρατηρητής με οξύ μάτι μπορεί να μετρήσει το πολύ 25.000 άστρα, όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι καλές. Η απεραντοσύνη όμως του ουρανού, ακόμα και κάτω από το φως της σύγχρονης γνώσης, είναι δεδομένη και πάντα προκαλούσε και εξακολουθεί να προκαλεί δέος τον άνθρωπο. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε η γνώση των άστρων και των αστερισμών και η επίκλησή τους με συγκεκριμένα ονόματα δημιουργεί στον άνθρωπο ένα αίσθημα ασφαλείας και ικανοποίησης. Πολλά από τα ονόματα των αστεριών που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα είναι ελληνικά και οι Έλληνες ήταν ίσως οι πρώτοι που έδωσαν ονόματα σε συστάδες αστερισμών και δημιουργούσαν καταλόγους αστεριών. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα πως η ιστορία της αστρονομίας άρχισε στην αρχαία Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι κατά τη μυθολογία ο Έλληνας θεός Ερμής ήταν ο πρώτος που παρατήρησε τη τάξη στα πράγματα του ουρανού και υπολόγισε τη διάταξη των άστρων και τα διαστήματα των εποχών. Η πρώτη σαφή αναφορά για την έστω και στοιχειώδη γνώση των ονομάτων κάποιων άστρων και αστερισμών προέρχεται από τον Όμηρον και συγκεκριμένα από τα επικά έργα του Ιλιάδα και Οδύσσια που γράφτηκαν τον 8ο π.Χ. αιώνα. Στην Ιλιάδα, περιγράφοντας την ασπίδα του Αχιλλέα, ο Όμηρος κατονομάζει τις Πλειάδες, τις Ιάδες, τον Ορίωνα και τη Μεγάλη Άρκτο. Επίσης παρουσιάζει την αποστράπτουσα περικεφαλαία και την ασπίδα του Διομήδη με το φθινοπορεινό αστέρα, δηλαδή το Σύριο. Ο Σύριος, ο σκίον του Ορίωνος, λόγω της θέσης του κοντά στον αστερισμό αυτό, χρησιμοποιείται και σε παραμοιώσεις που αφορούν τον Αχιλλέα και τον Έκτορα. Στην Οδύσσια υπάρχουν αναφορές σε όλους τους παραπάνω αστέρες και αστερισμούς, παραδείγματος χάρη τον Βιώτη. Επίσης, σε αυτό το έπος συναντάμε και μια σαφέστατη αναφορά στις τροπές του ήλιου, τρόπε η Ελλήη. Από τις αναφορές λοιπόν του Ομήρου μπορούμε να συμπεράνουμε πως ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. κάποιοι αστερισμοί αλλά και κάποια ουράνια φαινόμενα ήταν γνωστά στους Έλληνες. Διάφοροι αστέρες είχαν κατανομαστεί και μάλιστα θεωρούνται τόσο οικοί ώστε να χρησιμοποιηθούν σε παρομοιώσεις που αφορούσαν θεούς και ανθρώπους. Ίσως οι πλανήτες να μην είχαν ακόμα διαφοροποιηθεί, μια και δεν υπήρχαν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπήρχαν και ενδείξεις που να υποδουλώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ικανές να μας πείσουν ότι η συσχέτιση της κατάστασης του ουρανού και το πέρασμα του χρόνου στη γη ήταν ευρέως γνωστά, βάσει παρατηρήσεων. Την ίδια εποχή με τον Όμηρο ή λίγο αργότερα, ο Ησίωδος στο βιβλίο του «Έργα και ημέρε» αναφέρει πολλούς επίσης αστερισμούς που ο Γεωργός πρέπει να συμβουλευτεί για τις καθημερινές ασχολίες του. Για παράδειγμα, συνιστά να αρχίσει ο θερισμός όταν ανατείλουν οι Πλειάδες και η σπορά όταν πλησιάζουν στη δύση τους. Ο Ησίωδος κάνει αναφορά και σε όλους τους αστέρες και αστερισμούς που είχε κατανομάσει ο Όμηρος, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στο Σύριο και στον Αρκτούρο. Στα έργα και ημέρες υπάρχουν επίσης τρεις αναφορές στα ηλιοστάσια. Μια φήμη μάλιστα λέει ότι ο Ησίωδος έγραψε και ένα αποκλειστικό για τους αστερισμούς που όμως χάθηκε, όπως και πολλά άλλα από τα έργα του. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Σύριος ήταν το αστέρι που αναφέρεται σε όλες τις θρησκείες του κόσμου με τα ονόματα Σύριος, Σούρια, Σούρ, Σεΐρ, Όσιρ και άλλα. Από το Περού και το Μεξικό μέχρι την Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Ισλανδία μέχρι την Νότιο Αφρική μία παράδοση ζει χιλιάδες χρόνια. Παρά τις προσπάθειες εξαλείψεώς της
για να θυμίζεις τον άνθρωπο τη σχέση του με το μακρινό αστέρι και πως οι θεοί βασιλιάδες επικιστές έφεραν το σπέρμα της ζωής στον απόμακρο τούτο πλανήτη του γαλαξία μας. Όσο πιο πιστικά με βάση τα στοιχεία από τις παραδόσεις των λαών της γης, αυτοί οι λαοί παρά τη τεράστια απόσταση του άστρου από τη γη, ήτι κατά τους αστρονόμους 8,8 έτη φωτός ή 83.255.040.000 χιλιόμετρα, γνωρίζουν παραδόξως πάρα πολλά για αυτό το άστρο που αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας των αρχαίων λαών. Αφετηρία κινήσεως των θεών που επίκησαν στη γη υπήρξε ο Σύριος, χωρίς να αποκλείουμε και τη συμμετοχή πιο μακρινών άστρων. Αφετηρία των θεών θεωρείται ο Σύριος και όχι κάποιο άλλο άστρο. Αυτό δικαιολογείται αφού σε παγκόσμια κλίμακα ο Σύριος αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας. Λατρεία που χρονολογείται ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη. Παρά τη τεράστια για τον άνθρωπο δεδομένα η απόσταση, ο Σύριος είναι πολύ κοντινό άστρο για τα σημαντικά δεδομένα και τους θεούς. Παρακάτω αναφέρονται τα ουράνια σώματα που αποτελούν το αστρικό σύστημα του Σιρίου και πληροφορίες που αφορούν σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Σύριος Α είναι ένα άστρο τεραστίων διαστάσεων, ήλιος γίγαντας σε σχέση με το ήλιο του ηλιακού μας συστήματος. Είναι ένα πολύ λαμπερό αστέρι, έχει ακτίνα μία μισή φορά μεγαλύτερη από τον ήλιο. Η μάζα του είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ήλιου και 35 φορές φωτεινότερος από αυτόν. Έχει θερμοκρασία επιφάνειας 11.200 βαθμούς. Τόση είναι και σε χιλιόμετρα η απόσταση μεταξύ πυραμιδών Χεόπος και Αντάν Μεξικού, αλλά τόση είναι σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο και η ταχύτητα διαφυγής των σωμάτων από την έλξη της γης. Σύριος Β είναι ένα βαρύ αστέρι, άσπρος νάνος. Έχει χρώμα άσπρο και είναι ορατός με γυμνό οφθαλμό. Ανακαλύφθηκε μόλις το 1862 με ισχυρό τηλεσκόπιο και τονίζω το έτος γιατί θα χρειαστεί πιο κάτω. Επί 50 χρόνια καλυπτόταν από το Σύριο Α και η ορατή περίοδος του είναι άλλα 50 χρόνια. Είναι 65.000 φορές πυκνότερος από το δικό μας ήλιο και έχει 95% της μάζας αυτού, ενώ είναι 10.000 φορές πιο σκοτεινός από το Σύριο Α. Ο Σύριος Γ, το άγνωστο άστρο, ο αστρονόμος Φόξ ισχυρίζεται ότι είδε το Σύριο Γ το 1920. Είναι 4 φορές ελαφρύτερος από το Σύριο Α και κινείται όπως ο Σύριος Β. Έχει έναν δορυφόρο το Ε που είναι ο πλανήτης του συστήματος που κατοικείται και από αυτόν ξεκίνησε ο επικισμός της Γης. Ο πλανήτης αυτός επηρεάζεται κατά κρύα από τον Συνοδό. Τα 50 χρόνια της περίοδους του Συνοδού είναι διάχυτα στην ελληνική παράδοση. Η ύπαρξη του Συρίου ήταν γνωστή σε αρχαίους πολιτισμούς πριν αποκαλυφθούν από τη σύγχρονη επιστήμη, όπως μας μαρτυρούν αρχαία κείμενα και αρχαίες παραστάσεις. Το περίεργο της όλης υπόθεσης έγινε στο ότι ο Σύριος ο Β και ο Σύριος ο Γ δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, γεγονός που προϋποθέτει ύπαρξη φακού, τηλεσκοπίου ή κάποιου άλλου τεχνολογικού επιτέγματος για να διαπιστωθεί η ύπαρξή τους ή κάποια επαφή των αρχαίων προγόνων μας με εξωγήινους και γιατί όχι την πιθανή καταγωγή τους από αυτούς. Το ελληνικό γράμμα Ε υπήρχε στη μετόπη του ιερού του Απόλλωνα, θεού του φωτός, στους Δελφούς και συνέδεε τη θεϊκή επιλογή του χρόνου με τη φυλή που τον λάτρευε. Η θεϊκή φυλή των Ελλήνων, οι ρίζες τις οποίες υπάρχουν στον ουρανό, στο άστρο Ε του Σιρίου, αν πάρουμε τη τροχιά του αστερισμού Σιρίου Β και τη συνδέσουμε με τις τρεις οριακές θέσεις
με το Σύριο Α, το γίγαντα άστρο του συστήματος, τότε έχουμε την εικόνα του ελληνικού γράμματος Ε. Οι τρεις θέσεις που παίχθηκαν είναι οριακές θέσεις: Ανατολή, Δύση, Ζενίθ του Συρίου, Β, επειδή αποτελούν καθοριστικά σημεία της ορατής τροχιάς γύρω από τον Α, που διαρκεί 50 χρόνια. Ο τελευταίος θεϊκός επικισμός της γης έγινε από το Δία το 25.000 χρόνια π.Χ. και είχε αφετηρία το άστρο Ε του Συρίου, που οι ντόκων ονομάζουν άστρο της δημιουργίας. Τυχαίο? Αδύνατον. Αν δεν τους είχε δοθεί, δεν υπήρξε ούτε μία πιθανότητα στις χίλιες να το γνώριζαν. Η αστρική αποστολή του Δία και η αστροπολιτεία του έπρεπε να δείχνουν το άστρο εκκίνησης και έπρεπε να είναι κυρίαρχη εικόνα για λόγους ασφαλείας και αναγνώρισης. Οι ΗΠΑ έστειλαν στο φεγγάρι την αστέρωσα ΙΟΚ τη σημαία των 15 αστερών, όπου κάθε ένα δήλωνε και ένα κράτος. Το άστρο Ε του Συρίου είχε σαν έβλημα τα 8 ή 6 Ε που συμβολίζουν το κέντρο γίγαντα Α, έτσι δήλωναν την αφετηρία της αστρικής κοινωνίας του Συρίου. Όταν η NASA το 1972 εκτόξευσε το Pioneer 10 για ταξίδι στο άπειρο και στο χρόνο, τοποθέτησε την παρακάτω πλακέτα με τα εξής στοιχεία: σχισματική παράδοση δύο ατόμων υδρογόνου, εικόνα ανδρός και γυναικών σε αδαμιαία περιβολή, το ηλιακό μας σύστημα με τους πλανήτες και την αφετηρία και την πορεία του διαστημοπλοίου, 15 ακτίνες που ξεκινούν από το κέντρο, οι 10, 4 είναι μαρκαρισμένες.